Το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει οι προτάσεις και οι εισηγήσεις για ανάληψη από διάφορα αθλητικά σωματεία, οι επιχορηγήσεις μάλλον σε αθλητικά σωματεία και πολιτιστικά, κυρίως αθλητικά, για κάποιες δραστηριότητες. Έχουν πληθύνει σε μια προεκλογική περίοδο. Εμείς χαιρόμαστε και πραγματικά χαιρετίζομαι τους ανθρώπους αυτούς που συμμετέχουν και δίνουν από το περίσσευμα του χρόνου τους, προσφέρουν στην κοινωνία συμμετέχοντας σε αθλητικούς συλλόγους, σε πολιτιστικούς συλλόγους, βοηθώντας αν θέλετε την κοινωνία, βοηθώντας την νεολαία να απαγκιστρωθεί από τα κανάλια του ντοπαρισμένου πρωταθλητισμού, του καταιγισμού, των fame story και τα λοιπά, της τηλεόρασης και για όλα αυτά, και τους χαιρετίζομαι και εξάρουμε την προσπάθεια αυτή που κάνουν. Εμείς σαν παράταξη είχαμε τονίσει από την αρχή, επειδή δημιουργούνται παρεξηγήσεις, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός από την Αθλητική Επιτροπή του Δήμου, η οποία πολλές φορές εγκαλέσαμε τη Δημοτική Αρχή, δεν λειτουργήσε ή λειτουργήσε σχηματικά χωρίς καμιά ουσιαστική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει να αποφασίζει, να αξιολογεί και να επιχορηγεί, αν θέλετε, αυτές τις δραστηριότητες. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Και από την άλλη μεριά, έρχονται λοιπόν, έχει έρθει ένας καταιγισμός επιλεκτικών σωματείων με εισηγήσεις οι οποίες είναι πολύ λειψές, που μας δημιουργούν ερωτηματικά, από σωματεία τα οποία τα αγνοούμε όχι μόνο εμείς, αλλά πιστεύω και η πλειοψηφία της χανιώτικης κοινωνίας. Βάζουμε ερωτήματα στη Δημοτική Αρχή όσον αφορά αυτές τις δραστηριότητες. Οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι από απαξιωτικές μέχρι προσβλητικές. Το λέω και το εννοώ, γιατί δεν είναι δυνατόν όταν σε μια τελευταία συνεδρίαση ρώτησα τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ποιος είναι αυτός ο σύλλογος, έχετε το καταστατικό του συλλόγου αυτού που θέλετε να επιχορηγήσουμε, η απάντηση να είναι ψηφίστε τώρα και σε ένα μήνα που μου δίνει δικαίωμα ο νόμος θα σας φέρω αυτό το καταστατικό. Τέτοιου είδους απαντήσεις παίρνουμε. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι είμαστε επιφυλακτικοί, ζητάμε πολλές φορές, ζητάμε με την ευκαιρία αυτή τη συγγνώμη αν πολλές φορές φάλαμε, γιατί μέσα σε αυτά υπάρχουν και δραστήρια σωματεία που προσφέρουν και αρνηθήκαμε την επιχορήγησή τους επειδή βρεθήκαμε μπροστά σε λειψές εισηγήσεις. Εντελώς λειψές, χωρίς διευκρινήσεις, και πιστεύουμε πως δεν είναι σκόπιμο και δεν είναι σωστό σε μια τέτοια περίοδο να επιμοιράζονται χωρίς κανένα προγραμματισμό, χωρίς καμιά ιεράρχηση, τα χρήματα των δημοτών σε αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και αξίας δραστηριότητες. Μέσα στα χλωρά, μέσα στα ξερά καίγονται και τα χλωρά, δηλαδή πολλές φορές μπορεί να αδικήσαμε κάποιες δραστηριότητες τις οποίες είτε καταψηφίσαμε είτε απήχαμε από την ψηφοφορία, αλλά η ευθύνη είναι της Δημοτικής Αρχής που δεν μας δίνει απαντήσεις. Άρα μας λένε ότι δεν είναι μόνο οι λοιπείς οι εισηγήσεις, αλλά έχετε παρατηρήσει εσείς και κάποια χρηματοδότηση σωματείων που όντως δεν έχουν δραστηριότητα. Έχουμε παρατηρήσει αναφορά σε σωματεία τα οποία δεν γνωρίζομαι. Δεν γνωρίζομαι. Μπορεί να έχουν, αλλά δεν γνωρίζομαι. Και γι' αυτό κάνουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Δεν πήραμε τις απαντήσεις που θέλαμε. Όπως επίσης, ιεραρχούμε, αν θέλετε, και ορισμένα πράγματα. Εκδηλώσεις βιτρίνας είναι πολύ καλές όταν συνοδεύονται από ένα σχεδιασμό. Τι θέλω να πω. Προχθές δώσαμε ένα μεγάλο ποσό, θα δώσει ο Δήμος, για τη διοργάνωση του Final Four του Πρωταθλήματος Ελλάδας Γυναικών στο μπάσκετ, ένα πολύ μεγάλο ποσό, δυσανάλογο
αν θέλετε, με το κόστος πιστεύω της εκδήλωσης, όταν δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός, δεν υπάρχει μια ενίσχυση. Μια εκδήλωση βετρίνας την κάνεις όταν έχεις φροντίσει να έχεις και κάποια υποδομή στον τόπο σου που θα αξιοποιήσει αυτή την εκδήλωση. Τα παιδιά που θα πάνε να δούνε τα πρότυπά τους και να θαυμάσουν το άθλημα που αγαπούν, την επόμενη μέρα του διημέρου που κρατάει αυτή η διοργάνωση, να υπάρχει μια υποδομή από το Δήμο που θα τους πάρει από το χέρι, θα τους δώσει μια διέξοδο, θα τους βοηθήσει να μπουν μέσα σε αυτό το άθλημα, να μπουν μέσα για να κερδίσει και η κοινωνία και αυτά. Δεν μπορούμε λοιπόν να δίνουμε 20.000 σε μια διοργάνωση τέτοια και την ίδια στιγμή ο Δήμος να μην έχει φροντίσει να υπάρχουν υποδομές κατάλληλες που να μπορέσει να αξιοποιήσει, αν θέλετε, η νεολαία μας προς αυτή την κατεύθυνση.